Πάμε και στο αμόχωστος Εφανούρια Κωνσταντίνου. Είτε το θέλεις εσύ, είτε το θέλω εγώ, είτε το θέλει ο Κουτσοκούβνης, ο Τσούκας σε 2 χρόνια να διεθνίσει. Και Τσουκούι μου, εδώ και στο πέναρτι της Σαλαμίνας, εμπορούσε να το κοιτσέ και όντου Γκιένα Ριφάρης, αλλά και εσύ ρε Απολλωνίστες, δεν αξίζαμε τίποτε. Και να πούμε και έναν μπράβο στον τον κύριο Δαμέ, τον Κυριάκο Κυριάκου πρόησαν του Ιτσίν του Λάκκι Σταρ, που ήταν Λάισμαν προχτές της Σαλαμίνας και ήταν εξαιρετικός, να πούμε και κανένα μπράβο τους διαιτητές, και όχι μόνο να τους βάλουμε τεποούντες πόμπες. What the fuck? Αλόου, με χαμπατσόν παπάκο στην πεζούναν καλλιόπιν παρασεύκου μαριτσαντζέ τον ναύτην τον κοστίν ειν. Ξεκινούμε δε που τον αγαπημένο μου προπονητή, τον κύριο Χριστοφόρου. Ένα σου το ξαναφατσίσω ρε Χριστάκιαν και απόρριψε με, είσαι ο αγαπημένο μου ρε. Κι έντσι μου με την νύχτα. Μετά από απεγνίκια της ΑΕΛ, και για να δεις πόσο σε σκέφτουμε, έφερα σου πούν τα ηρεμιστικά, διότι δεν και θέλω να έρνουμε ομάδα πάνω από δυο γκολ με τους που μπερτέψαμε. Θα πίνεις ένα χαπούδι 2 ώρες πριν κάθε παιχνίδι και θα σε ριλάξ. Το άλλο το πακετάκι με τα ηρεμιστικά είναι για τους παίχτες του στοιχήματος που να παίζουν στην την ΑΕΛ Γουίν. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε από του πονηρού. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Απόλλωνας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Απόλλωνας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απατάξω τον Σατανά. Απατάξω τον Σατανά. Απατάξω τον Σατανά. Και έπτυσον αυτόν. Η φτεροπόδαρη της Αραδίππου. Ελά κομπάνω ρε σου, αφαίνεται το μέγα πέτα θα φκαιρωθούμε τέλος του μήνα. Άρεσε μου η ομάδα μας. Άνθρωπε μου, θα κινδυνεύσουμε τε φέτος. Πού καιρό μας που μαλώναμε ποιος είναι να πάει στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Πώς καταλήξατε στην συμφωνία αυτή με τον coach? Νομίζω ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή που έχουμε κάνει. Γι' αυτό και είχαμε καθυστερήσει νομίζω αρκετές μέρες για να βρούμε τον κατάλληλο που θα πορευτούμε μαζί του. Στο πρόσωπο του κ. Δερμιτζάκη βρήκαμε νομίζω αυτά τα οποία θέλουμε εμείς ως ομάδα. Έχουμε ταύτιση στην φιλοσοφία μας. Δείχνει ένας προπονητής ο οποίος έχει και εμπειρία αλλά και αρκετή όρεξη και για δουλειά αλλά και για ανέλεξη. Φιλόδοξος νεαρός. Φιλόδοξος νεαρός. Άντε πέρ και έχασο εμπού η Σαλαμίνα, διότι θωρώ απέμπουμε στη δημοσιογραφική των Λευτερή των Μουζούρι. Σιωρτουφού Ζάρντελ, Ζάρντελ εδώ ράτσελαν τόπ, Ζάρντελ κίνηχινε, Σαρτ Μουριόρ Μεσάρντο! Γεια σου ρε Μαρία Ηλία μου, έχει ένα μήνα παρακολουθώ σε και λαλό κάποιου μοιάζεις, είσαι ο ίδιος ο Μάριος Ζαρτέλ, τότε που ήταν πόντος στρατιώτη. Όχι τότε που ήρθε μες στην Ανόρθωση και ήταν ο ίδιος ο Γαλιφανάκης. Πάμε και στον Τέρπιν
στο γάζι πι, ξεκινούμε με τους φιλοξενούμενους, πάμε καλά για ανορθώσει μαρέκο παιδιά. Κι όμως το λάλε να έχουμε 10 μάρκες 4 μάτσι. Για ανορθώσει άντες. Μα να μου παθαίνετε ρε άμα πάτε με τσιντο γάζι πι ρε. Μεταμορφώνεστε πόντιν ανόρθωση παραλιμνίου. Εάν μα ενέδεραμε την Ομόνια έτσι όπως την ύβραμε μες στο Γασιπί, ξέρετε πότε είναι να ξαναρούμεντε. Πού να βγει η Ελλάδα από το μνημόνιο. Η ομάδα του λαού ύβραμε τρόπο πάλι και φέραμε τους κοντά. Να μου να σας πω ρε κοπαιδιά, ολοκλήρωσε με ο χιό μου ο γλυωρίς του Παρπέρι. Πέμας εχθές πώς σου φάνηκε η Ομόνια μας. Η Ομόνια ήταν μια μεγάλη ομάδα, μου θύμιζε τα χρόνια τα παλιά. Εν τα λέω και πάει καλά η Ομόνια μας, δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Κάνουμε οικονομική συγκρίνωση. Συντήκρωση. Όχι ανακύκλωση και γλυόρη. Ο Κωστάκης μας, ο Καϊάφας μας. Ο Κωστάκης μας, ο Καϊάφας μας, είναι πολύ καλός προπονητής. Άμα έβασα λεφτά, αφήνεις μεγάλο προπονητή, είναι και με τούτο. Να μου να κάνω. Παραήμα ως χάρη όμως ένα παράήμα και κλειό. Παραήμα ως χάρη εγώ θέλω κότερο. Θέλω μέσα σε τέσ. Έβαζε το λαγόρα σου. Και πιάνω ένα νησά. 300 ευρώ. Και η Ομόνια έτσι έπαθε. Τελειώνοντας, πάμε και στην ατάκα μας. Ο δυο μου ο Κατσαροπούλης μηνίσκει στην Αγγλία ο άνθρωπος, στα φυσιάτικα του Τζιπάνο, και νοικιάζει δυο μαχαζούκια, έναν κασαφιόν και μια ταβέρνα. Το κασαφιόν είναι του κόκκου του Κολλή και η ταβέρνα του Μίτσου του Λίτρα. Έκαμε καμπόσον καιρό ο άνθρωπος και ήρθε εν Κύπρο να αισπράξει τα ενίκια. Λαλή του ρε κοκό, έχει 9 μήνες να μου πέψεις ενίκιο. Επέμπε τσάκον κρέας πεθερά μου, εγώ ψεμαστώ για εκείνο. Ήσυχος άνθρωπος ο κόκκος του Κολλή, εγώ τσινίσαν οι ούκες του, έσυψε κάτω. Επίεν πω στην ταβέρνα ο Κατσαροπούλης, λέει του ρε Μητσό, έχει 3 χρόνια να μου πέψεις ενίκιο. Έμεινε εθόρεντον ο Μητσός. Και από ό,τι θωρώ, λέει του Κατσαροπούλης, θέλει και από έτοιμα το μαχάζι. Λέει του ο Μητσός ο Λίτρας, έφερε 300 ευρώ να το ποιατήσουμε. Χασκιάστηκε ο Κατσαροπούλης. Λέει του ρε, εγώ παιδιά, ήρθα από την Αγγλία για να πιάω ένα όκοχεμα. Λέει του ο Μίτσος ο Λίτρας, Κατσαροπούλη, ένα κοιτσίο πάνω τώρα. Αι, νιάου! Στάτσικο, Μήτρη, να βγάρτε το, μάνα. Να βγάρτε το. Να βγάρτε το.